Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο μυαλό μας αυτή την ώρα και στην προσοχή μας και πριν και τώρα και μετά πρέπει να έχουμε τους πολίτες αυτής της χώρας και τα λαϊκά στρώματα που εκπροσωπούμε. Και το λέω αυτό γιατί ούτε μια στιγμή δεν μπορούμε να ξεχνάμε γι' αυτό που έφερε αυτή τη δυνατότητα για μια δύναμη της αριστεράς να είναι η μοναδική κυβέρνηση με κύριο κορμό την προοδευτική αριστερά στο επίπεδο της Ευρώπης. Κι ας λέει ο κύριος Βέμπερ ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι έχει κομμουνιστή πρωθυπουργό. Πρόβλημά τους είναι, όχι πρόβλημα της χώρας. Δεύτερο, σκέφτομαι αν μέσα σε αυτά που δεν θα ψηφίσετε και δεν το λέω καθόλου, το λέω με πλήρη γνώση, είναι ότι δεν θα ψηφίσετε και την κατάργηση της διάταξης η οποία επέτρεπε για άλλο μέρος της βουλευτικής μας αποζημίωσης να μην φορολογούμαστε. Σας παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, για όνομα του Θεού, είναι η διαδικασία αυτή. Αφήστε. Συνάδελφοι. Αφήστε. Συνάδελφοι, κύριε Βορύδη. Δεν ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο ρόλος μας εδώ όλων είναι να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό. Πλήρως. Όλα. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα πράγμα που είναι μέσα και είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο και σαν συμβολικό μήνυμα και σαν ουσιαστικό μήνυμα. Σκεφτείτε το. Νομίζω ότι πρέπει να παίρνουμε απόσταση από τα πράγματα για να κρίνουμε πώς ακριβώς εξελίχθηκαν στο μακρινό 2014 τα ζητήματα. Εγώ δεν θα πω πολλά για το τι έγινε με το πλεώνασμα, τι δεν έγινε με το πλεώνασμα, αν οι τρεις μήνες, οι δύο, ο ένας κλπ. Ο κ. Σταϊκούρας βρήκε μια συμβιβαστική λύση. Είπε και εσείς φταίτε και εμείς φταίγαμε. Θα το δεχόμουν. Υπάρχει όμως μια απορία, κοιτάξτε, που πρέπει να την ξανασκεφτούμε. Αλήθεια, γιατί κάνατε, φέρατε το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας τότε που το φέρατε? Μήπως μπορούσατε να το πάτε το Μάρτιο, πρώτον. Δεύτερο, αλήθεια, γιατί δεν κλείσατε την αξιολόγηση, όχι τότε, πολλούς μήνες. Και άραγε, πώς θα την κλείνατε, αν την κλείνατε? Το λέω αυτό, γιατί είναι πολύ γνωστό στους ανθρώπους που μας ακούνε, ότι βρεθήκαμε το 2015 με ένα ασφυκτικό κλειό και μια θηλιά που ήθελε να κάνει την πρώτη κυβέρνηση, που κύρια δύναμή της ήταν η ριζοσπαστική αριστερά, παρένθεση. Δεν το κατάφεραν. Παρά την πολύ μεγάλη δυσκολία που συναντήσαμε, παρά την πολύ μεγάλο αφόρητο πόλεμο και πίεση που δεχτήκαμε. Και φτάσαμε στο δύσκολο συμβιβασμό του καλοκαιριού, του 2015. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ένα-δύο λεπτά θέλω. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό το δρόμο, τον πολύ δύσκολο δρόμο τον οποίο ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε με πίστη στις δυνάμεις μας, συνεχίζουμε με πολύ μεγάλες δυσκολίες, συνεχίζουμε με αυστηρή επιτροπία, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό, ως αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ως ότου τελειώσει αυτό το νομοσχέδιο που είναι το κρίσιμο βήμα για να κλείσει η αξιολόγηση, που ουρλιάζατε να κλείσει η αξιολόγηση, όπως. Τόσα και άλλα τόσα. Δεν είναι αυτά πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί και τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Κλείνουμε λοιπόν τη δεύτερη αξιολόγηση, κάνουμε αυτό το
κρίσιμο βήμα και λέτε οι φορείς που ακούσαμε δεν είπανε τίποτα για τα αντιμέτρα. Θα κριθεί γι' αυτό, θα κριθούν όπως κρινόμαστε όλοι. Αλλά νομίζω ότι είναι απολύτως βέβαιο ότι εσείς το 2014, 12-14, είχατε συμφωνήσει σίγουρα, αυτό είναι βέβαιο, σε πλεονάσματα το 2015 3%, 4,2 το 2016, 4,5 για το 2017, 4,5 για το 2018. Για να μην πω για τη δέσμευση για πάνω από 4% για πολλά χρόνια ακόμη. Θέλω όμως να τελειώσω σε αυτή την πολύ σύντομη παρέμβαση με το εξής, το οποίο βασανίζει από ό,τι φαίνεται τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ, με το άρθρο 15. Τι ακριβώς λέει το άρθρο 15, γιατί εδώ έχουμε πραγματικά κατηγορηθεί ότι τα δίνουμε όλα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι όλα θα κριθούν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ. Καταρχήν, να πω εδώ ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πράγματι σε όλες τις προβλέψεις από το 2010 μέχρι το 2015 έπεφτε κάποιες δεκάδες, κάποιες μονάδες μάλλον πρωτογενούς πλεονάσματος έξω. Στην πρόβλεψή του. Λέει λοιπόν αυτό το περίφημο άρθρο ότι οι διατάξεις οι ευεργετικές 3 έως 9 και 11 έως 14 τίθενται σε εφαρμογή από 1η-1η 2019 και από 1η-1η 2020 αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που σύμφωνα με την εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα των Ευρωπαϊκών και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής αξιολόγησης, ότι δεν προκαλείται απόκληση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΣΑΝΟ πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Ποιοι είναι οι στόχοι που καθορίζονται στο ΣΑΝΟ πρόγραμμα? Είναι ή όχι 3,5? Είναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Τι πρόβλεψη κάνουμε εμείς, η οποία είναι καταγεγραμμένη ως το βασικό σενάριο το οποίο θα εξελιχθεί μέχρι το 2021. Ναι, κάνουμε πρόβλεψη με τα μέτρα που ήδη έχουν πάρθει. Επαναλαμβάνω, με τα μέτρα που ήδη έχουν πάρθει και τρέχουν, όχι αυτά που συζητάμε τώρα, για το 2018 3,9%, το 2019 4,4%, το 2020 4,8% και το 2021 5,6%. Και αυτό που λέμε και νομίζω τελειώνω. Και αυτό που λέμε και νομίζω ότι τελικά θα συμφωνήσουμε, δεν γίνεται να μην συμφωνήσουμε στους αριθμούς, είναι ότι ναι, το πολυνομοσχέδιο φέρνει μέτρα και δύσκολα μέτρα, 4,9 δισεκατομμύρια στο 2021. Αλλά ταυτόχρονα φέρνει αντίμετρα, διότι εμείς προσαρμόζουμε αυτή την πρόβλεψη, αν θέλετε, του πρωτογενούς πλεονάσματος που θα έχουν θετικό αντίκτυπο συνολικού ύψους 7,5 εκατομμύρια ευρώ ως το 2021. Δίνουμε δηλαδή ένα χώρο μέσα στις προβλέψεις μας και θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Δημοσιονομικό χώρο ύψους 2 δισεκατομμυρίων, που νομίζω ότι δεν είναι λίγο πράγμα για να μπορέσουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Και τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω, εμάς η έννοια μας, ο στόχος μας, η προσπάθειά μας δεν είναι και δεν εξαντλούνται μέσα σε αυτή την αίθουσα. Αυτό και το 17 και το 18 είναι πολύ κρίσιμη χρόνη. Είναι πολύ ίσως πιο κρίσιμη από αυτό που συζητάμε για το 19 και το 20. Και γι' αυτό έχουμε σχεδιάσει όχι μόνο σοβαρές μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία, στην παιδεία κλπ. Αλλά έχουμε σχεδιάσει και θα υλοποιήσουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με ένα
τελείως διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο που πράγματι μπορεί να εξασφαλίσει, και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις γι' αυτό, μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη για τους πολλούς ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ.